Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. 1-2-1-2. Στραβοκατάπια το νερό που μόλις ήπια, Βασίλη μου. Απέναντί μου Βασίλης Καβαδίας, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. 8 και κάτι ψηλούδια. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, εδώ Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019. Ετοιμάζεστε, είμαι σίγουρος, να πάτε μια βόλτα για Σαββατοκύριακο και ημερήσια να πάτε. Πρώτον, να προσέχετε στον δρόμο και δεύτερον, το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar πάνω στο βράχο της Αθήτου σας περιμένει υπέροχο με τις μπυρίτσες του, με τα κοκτέιλάκια του, με τα μεζεδάκια του σε εισαγωγικά, με το πρωινό late breakfast καταπληκτικό, με την υπέροχη θέα, η θάλασσα κάτω στα πόδια σας. Πανέμορφα είναι, να πάτε να περάσετε ωραία. Για εσάς που ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον και θέλετε σακούλες, πέρα από αυτές που μοίραζε ο Βάσια κάποτε, σακούλες Αριστοπλάστ, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές αγοράς, 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη Σερών, 23-940-72-941 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Την καλησπέρα στον πρώτο φίλο, τον Γιώργο, από το κιανόλευκο Γκράτς που ήδη μας έστειλε το μήνυμά του. Να είσαι καλά, Γιωργάρα. Τώρα, όσον αφορά την κιανόλευκη επικαιρότητα για το ποδόσφαιρο, δεν έχει προκύψει κάτι. Αν θα προκύψει, προφανώς θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν ξέρω. Πέμπτη, θα δούμε. Αν θα υπάρξει γενική συνέλευση, αν θα υπάρξει κάποιο άλλο ραντεβού, αν θα υπάρξει το οτιδήποτε, όλα είναι ανοιχτά. Έχουμε φτάσει στο σημείο, θα μπούμε σε λίγο μέσα Ιουλίου και δεν θα ξέρουμε αν θα υπάρχει ποδοσφαιρικό τμήμα, αν θα παίξει, πού θα παίξει, τι ακριβώς θα συμβεί, ποιοι θα μπουν μπροστά, αν θα βρεθούν πρόσωπα να αναλάβουν ευθύνες, αν θα βρεθούν χρήματα. Πραγματικά είναι τόσο κουραστικό όλους αυτούς τους μήνες να λέμε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να υπάρχει εξέλιξη, μα τόσο κουραστικό. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε και όλοι αυτοί που θέλουν το κακό του Ηρακλή να πάνε να τσιμπηθούνε, λέει ο Μάνος με το καθημερινό στιχάκι του. Τα κουνούπια δίπλα τους, Μάνο μου, ένα-ένα να πάρουν σειρά. Θυμίζω ο τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr. Ένα από αυτά που είχαμε σήμερα και μάλλον ξεχωρίζει στην κιανόλευκη επικαιρότητα από τη στιγμή που στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάτι, είναι η τοποθέτηση μέσω Facebook του Φώτη Θεού που έκανε μία ανάρτηση ανεβάζοντας συγκεκριμένες φωτογραφίες. Η αλήθεια είναι και το έχουμε καταγράψει ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται τρομερή δουλειά στον ερασιτέχνη σε επίπεδο βελτίωσης των εγκαταστάσεων, των χώρων, των τμήματων. Υπάρχει ζωή, υπάρχει κινητικότητα, έχουν γίνει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Και ένα από αυτά είναι και η περίφραξη του αγωνιστικού χώρου εκεί του γηπέδου, στους χορτατζίδες, γιατί όποιος ήθελε έμπαινε, περπατούσε, έκανε βόλτες, ενώ ανήκει στον ΓΣ Ηράκλης το γήπεδο και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, γράφει ο Φώτης Θεός στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου. Τελείωσε και η εσωτερική περίφραξη του γηπέδου. Ευχαριστώ θερμά όλους όσους βοήθησαν ως τώρα για να γίνουν όλα αυτά τα έργα και εύχομαι να έχουν και συνέχεια. Τουλάχιστον τώρα που σε λίγες μέρες θα αποχωρήσω από τα κοινά του Ηρακλή, θα έχω να λέω ότι κάτι άφησα πίσω. Το μεγαλείο του Ηρακλή δεν τελειώνει ποτέ, εμείς απλώς υπηρέτες του είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση, γιατί πέρα από το ότι το μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια ήταν πάνω στο ΓΣ μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα, τώρα πέφτει και το ποδόσφαιρο στις πλάτες. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος, αν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που υπάρχει είναι η τοποθέτησή του, την οποία καταγράφουμε. Ο ίδιος ξέρει τους λόγους που τον αναγκάζουν να λέει στην τοποθέτησή του ότι θα αποχωρήσει σε λίγες μέρες. Και μετά τι γίνεται? Μετά τι γίνεται? Γιατί τώρα υπήρχε ο Φώτης ο Θεός και οι υπόλοιποι της διοίκησης του ΓΣ, η διοίκηση πρωτοδικείου, και τρέχανε. Και τρέχανε αρκετά. Πολύ.
Καθημερινά, ώρες. Μετά. Μετά. Καλό το ερώτημα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να απαντήσει. Θα ξαναπώ πάντως επί της ευκαιρίας ότι το νούμερο που υπόθηκε από τον ίδιο τον Φώτη τον Θεό την προηγούμενη εβδομάδα στην συνάντηση που είχε προκαλέσει ο κύριος Καράογλου είναι, για να μην το λέμε στον αέρα, πραγματικά είναι τόσο μικρό όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε για ένα τόσο τεράστιο σύλλογο με χιλιάδες κόσμου να έχει αυτό το ελαχιστότατο νούμερο εγγεγραμμένα, τακτοποιημένα οικονομικά μέλη στον Ερασιτέχνη. Και φυσικά, μεγάλος σύλλογος με απαιτήσεις, με δίψα, με θέλω, με ξανά μανά απαιτήσεις, αλλά χωρίς αυτοκριτική. Χωρίς να μπαίνουμε στη διαδικασία, ο καθένας μας ξεχωριστά, να λέμε τι κάνουμε εμείς. Πέρα από το να ζητάμε και να απαιτούμε. Είναι αυτό που σχολίαζα και χθες, με αφορμή το μήνυμα ενός φίλου, για το ότι αν γίνει γενική συνέλευση από εβδομάδα για το ποδόσφαιρο, μην πάρουν την απόφαση 300-400 άτομα που θα μαζευτούν. Και η απάντησή μου ήταν αυτή που θα πω και σήμερα. Αν κάποιος δεν θέλει να αποφασίσουν άλλοι για τον ίδιο, είναι πολύ απλό να πάει να ψηφίσει. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν γίνεται για ένα τεράστιο σύλλογο, για μια τεράστια ομάδα όπως είναι η Ηρακλής, να αποφασίσουν 300-400 άτομα, ας πάνε 10.000, ας πάνε 20.000 να ψηφίσουν. Δεν φταίνε αυτοί που πάνε και ψηφίζουν αν είναι λίγοι σε αριθμό. Οι υπόλοιποι γιατί δεν πάνε είναι το θέμα. Όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Δεν είναι καινούριο. Προχωράμε. Τη Δευτέρα είναι στα Σκαριά, στις 5 το απόγευμα. Μία συνάντηση που έχει προκαλέσει από την προηγούμενη εβδομάδα ένα ανοιχτό κάλεσμα τα παιδιά από την Αθήνα, από το Anthes Club. Και σήμερα βγήκε ανακοίνωση ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσμα από τη Λέσχη Φίλων Ηρακλή. Γράφει συγκεκριμένα λοιπόν η ανακοίνωση της νεοσύστατης Λέσχης. Στο χθεσινό συμβούλιο της Λέσχης, το προσωρινό ΔΣ αποφάσισε ότι θα παρευρεθεί αντιπροσωπεία της Λέσχης τη Δευτέρα 8 Ιουλίου. Στο κάλεσμα του Ηρακλής Athens Club υπό την αιγίδα του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή και όλων των ενεργών φορέων του Ηρακλή. Μετά το τέλος της συνάντησης θα βγάλουμε ανακοίνωση για να σας ενημερώσουμε για το τι ακριβώς υπόθηκε στο κάλεσμα. Επίσης έχουμε να σας ανακοινώσουμε το ευχάριστο γεγονός ότι η Λέσχη Φίλων Ηρακλή απέκτησε στέγη. Ήδη έχουν ξεκινήσει προεργασίες ώστε το συντομότερο δυνατό να μπούμε στο σπίτι μας. Χίλια χρόνια Ηρακλής, από τις τάχτες μου θα ξαναγεννηθώ μετά τιμής Λέσχη Φίλων Ηρακλή. Το κάλεσμα, θυμίζω, από το Athens Club ήταν προς την Λέσχη Φίλων Ηρακλή, προς την Αυτόνομη Θύρα 10, προς τον Όμιλο 1899, προς το Γάμα Σίγμα, προς τους φορείς και θεσμούς του Ηρακλή για την Δευτέρα που μας έρχεται στο Κατσάνιο. Θα το κάνουν τα παιδιά ανέβα κατέβα, θα έρθουν από την Αθήνα μόνο και μόνο γι' αυτό αντιπροσωπεία του συγκεκριμένου σύνδεσμου. Ο Μάνος συμπληρώνει το μήνυμά του, ορίστε, άνοιξε η πόρτα, ας πάνε οι γνωστοί έξυπνοι του καναπέ, του Face, να διοικήσουν, φτάνει, κουραστήκαμε. Προχθές, Μάνο μου, που τα έπαιξε το Facebook και για ώρες υπολειτουργούσε, ευχήθηκα κάτι. Δεν γίνεται να τα παίξει τελείως. Να ξαναπάμε λίγο στα φυσιολογικά μας. Γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Μας έχει χαζέψει αυτό το ρημάδι όλη μέρα με αυτό το πράγμα. Τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι έγραψε εκείνος, τι έγραψε ο παράλλος. Και έχουμε γεμίσει από ψάκηδες. Και το κακό δεν είναι, γενικότερα μιλάω τώρα, το γενικεύω, δεν μιλάω μόνο για τον Ηρακλή. Το κακό δεν είναι ότι ο καθένας γράφει την άποψή του. Το κακό είναι ότι ο καθένας που γράφει την άποψή του θεωρεί ότι η δική του είναι σωστή και όλο τον υπολείπω λάθος. Και το χειρότερο, εδώ θα βάλω τον Ηρακλή μέσα, είναι όταν όσοι έχουν μια άποψη θέλουν να την επιβάλλουν την άποψή τους, θεωρώντας ότι αυτή είναι σωστή και καμία άλλη. Και έχει χαθεί η μπάλα με το Facebook, πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα. Αν δεν υπήρχε, θα γινόταν
πολλά πιστεύω περισσότερα πράγματα. Πολλοί ίσως θεωρούν ότι γράφοντας ένα σχόλιο στο Facebook, είπαν την άποψή τους, καθαρίσανε, συμμετείχαν στα κοινά του Ηρακλή, το έκανα το κομμάτι μου. Δεν είναι έτσι όμως. Πριν το Facebook, πριν από αυτά τα ρημάδια, υπήρχε ενεργή συμμετοχή. Πολύ μεγαλύτερη. Υπάρχουν και καλά που έχει αυτό το ρημάδι, όπως το αποκαλώ. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Δεν ξέρω πώς τυχαίνει όταν κανονίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε μία στο τόσο ο Στέφανος Σωτηρόπουλος να μας δίνει το σχόλιο του για τα όσα συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στον Ηρακλή. Είναι Παρασκευή, δεν το κάνω επίτηδες. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Γιατί μπορεί κάποιος να με κατηγορήσει ότι το κάνω επίτηδες επειδή είναι Παρασκευή, αλλά τυχαίνει. Συνήθως όμως η Παρασκευή τυχαίνει. Είναι η εκτίμηση. Γίνεται μια εκτίμηση. Ναι, όλη τη εβδομάδα. Ναι, έχεις δίκιο. Και εκτός αυτού, βεβαίως, κάθε Παρασκευή, δυστυχώς, εδώ και πάρα πολλές Παρασκευές, εδώ και χρόνια, το μόνο το οποίο έχουμε να λέμε είναι άσχημα νέα για τον Ηρακλή. Κάθε Παρασκευή, κάθε καλοκαίρι, κάθε Δευτέρα. Τη Δευτέρα που τη βάζεις. Κάθε Δευτέρα, ναι. Τη Δευτέρα που τη βάζεις από Σαββατοκύριακο με όσα έχουν προηγηθεί. Θεωρητικά και η χειρότερη μέρα. Προκαλώ όποιον θέλει να έρχεται μαζί μου να κάνει ώρα για μπλε Δευτέρα και Παρασκευή. Έτσι. Πολύ ενδιαφέρον. Τι ενδιαφέρον, τι να σου πω. Τι να σου πω. Πολύ ενδιαφέρον. Και η Παρασκευή και βέβαια έχει και το εξπρές του Μεσονυχτή, του Σωτηρόπουλου και της παρέας του. Ναι, είναι σε άλλο ύφος η εκπομπή, αλλά... Έχεις χαλάσει, έχεις πάει στις 10 η ώρα, τώρα είναι καλοκαιρινό ωράριο αυτό. Η Γενική Διεύθυνση με χάλασε που με πήγε στις 10 λόγω και... του θερινού ωραρίου. Λίγο είσαι, ναι. Θα αλλάξει, θα χειμωνιάσει. Πού θα πάει, θα χειμωνιάσει. Ναι, πού θα πάει, εντάξει. Πρέπει όλα τα παιδιά, όλοι οι συνάδελφοι να πάρουν τις άδειές τους και έτσι αλλάζει το ωράριο. Το καταλαβαίνουν όλοι γιατί όλοι χρειάζονται λίγες ώρες. Θες από εβδομάδα να κάνεις ώρα για μπλε, μήπως? Μακάρι να μπορούσα να κάνω ώρα για μπλε, Γιώργο μου, αλλά δεν ξέρω με τα ταξίδια που έχω με τη δουλειά μου αν θα μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο. Μακάρι να την καλύψω μια εβδομάδα και να κάνω ώρα για μπλε, αλλά στη θέση σου δεν θα ήθελα να πάτω. Τα πολλά που έχεις να πεις κάθε μέρα θα στα δίνω εγώ, να ξέρεις, έτοιμα θα στα έχω. Κάθε μέρα θα λες τα ίδια. Νομίζω ότι έχουμε και κάποια καινούργια πράγματα να συζητήσουμε. Για τα άλλα δύο αθλήματα, ναι, έχουμε να λέμε. Για τα δύο αθλήματα έχουμε να λέμε, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά πονάει τον κόσμο είναι το ποδόσφαιρο και... Εννοείται. Και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε και από πού να τελειώσουμε. Δεν ξέρω, θα σου δώσω πάσα, πάρ την μπάλα μόνος σου. Πες ό,τι θες. Να πάμε στην περίπτωση Μπέου, ναι. Που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω μέχρι και σήμερα προς τι... Πού θα ήταν το ουσιώδες να ξανασυναντηθούν με αυτόν τον άνθρωπο για την προσωπία αυτή η οποία φτιάχτηκε και μάλιστα εδώ δεν ξέρω και πόσο εσωστρέφεια μέσα σε όλο αυτό τον εκνευρισμό ο οποίος υπάρχει μέσα στην ομάδα μας, μέσα σε όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, έχουμε και την εσωστρέφεια. Και τι θέλω να πω, ότι ξεκινήσανε 5 και στον δρόμο φτάσανε 3. Συμπληρώθηκαν μετά. Πήγε ο Μαρμαρινός στο Βόλο, για παράδειγμα, που δεν ήταν αρχικά στην Επιτροπή. Μάλιστα. Άρα εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα... Ο κύριος Αντωνέλης εξέφρασε σε μένα προσωπικά και μου το ζήτησε να το μεταφέρω στην εκπομπή πριν 2 μέρες, ότι δεν μπορεί να βγάλει άκρη, δεν μπορεί να συνεννοηθεί, παρετείται από την Επιτροπή. Ένα παράδειγμα, έτσι. Μισό λεπτό. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Όταν 5 άνθρωποι στον Ηρακλή, οι οποίοι έχουν κάποια επιφάνεια, εξ αυτών οι 3 ας πούμε έχουν μια επιφάνεια. Και ο συγκεκριμένος, Αντωνέλης και η οικονομική δυνατότητα. Σαφέστατα και ο Αντωνέλης και ο Σάκης μπορεί να βοηθήσει ο Αποστολίδης. Ο οποίος αποχώρησε για άλλους λόγους. Εντάξει. Που δεν αφορούν... Ναι, είναι άλλοι λόγοι. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν δεν μπορούν 5 άνθρωποι να συνεννοηθούν, πώς μπορείς να πας να διεκδικήσεις ή να πάρεις ένα αφημί, και δεν θέλω να πω για τον Μπέου, γιατί δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ο Μπέος, πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος έδειξε κιόλας το τι ακριβώς τη διάθεσή του την επόμενη μέρα της διαφωνίας του θέματος αφημί, που πήρε 3 δανεικούς από τον ΠΑΟΚ. 5.
Γίναν πέντε μετά, ναι, συγγνώμη. Η επόμενη μέρα ήταν τρεις, μετά... τώρα είναι πέντε. Τώρα είναι πέντε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, αν ο Ηρακλής... Αν ο Ηρακλής, πες ότι ο Ηρακλής σήμερα βγαίνει μια ανακοίνωση από τον Ντόμι Παπαδόπουλο, δεν ξέρω εγώ ποιον, και έλεγε, αγαπητά μας παιδιά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι ο Νουπουσού Ηρακλής κατεβαίνει στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής και παίζουμε πρώτη αγωνιστική με τον Πανιόνιο και δεύτερη με τον Άριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Σωστά, σωστά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτός ο Νουπουσού Ηρακλής θα είχε πέντε δανεικούς από τον ΠΑΟΚ και δύο από την ΑΕΚ. Να το πω και διαφορετικά. Αυτή είναι βέβαια ταπεινή δική μου άποψη και εκτίμησή μου. Ναι, ναι. Ότι αν τυχόν αυτή τη στιγμή... Που δεν θα γίνει αυτό που είπα, έτσι, απλά. Ναι, 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 οι καθίες λέμε τώρα. Συμφωνούσαν και ο Μπέος και όλοι να παίξει ο Ηρακλής με τον νου που σου το αφημεί την Αλφα Εθνική, θα ήταν προφανώς άλλο ένα υποκατάστημα του συμπολίτη. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτή είναι η άποψή μου, όταν μια ομάδα, επαναλαμβάνω, έγινε αυτή η ιστορία με το αφημί. Ναι. Και αρνητική, για τον ΑΒΓ λόγο. Εγώ θεωρώ ότι υπήρχε παρέμβαση. Αυτή είναι η άποψή μου. Τρεις φορές αρνητική. Ωραία. Υπήρχε παρέμβαση. Δεν υπήρχε, ήταν αρνητική όλο τον προηγούμενο καιρό, γιατί είχαν κλειστεί και τα ραντεβού και όλα αυτά. Ήταν, αλλά νομίζω ότι υπήρξε κάποια παρέμβαση από ανθρώπους οι οποίοι δεν αγαπάνε τον Ηρακλή και δεν Ηρακλής βέβαια, με αποτέλεσμα να χαλάσει δουλειά. Την επόμενη μέρα λοιπόν είχαμε τρεις δανεικούς από ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό το κρατάω και βεβαίως δεν μπορεί να μου το βγάλει κανείς από το μυαλό και τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, πόσο περισσότερο σε αυτό το άμερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάει αυτό. Δεν νομίζω ότι είχαμε να συζητήσουμε και τίποτα περισσότερο από τον κύριο Μπέο. Τι να συζητήσουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θέλει. Πολύ ωραία. Πας να διεκδικήσεις. Εδώ είναι το πρόβλημα, Γιώργο. Ναι. Και προηγουμένως αναφέρθηκα την εσωστρέφεια. Όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω ότι αυτή τη στιγμή οι ομάδες, είτε στη Super League 2, είτε στη Β' Εθνική όπως τη λένε, έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Σοβαρότατο οικονομικό πρόβλημα. Περιμένουν τα λεφτά του Βασιλιάδη ακόμα. Ακριβώς. Ο οποίος σε δύο μέρες δεν θα υπάρχει, έτσι. Αυτό δεν έχουν αντιληφθεί. Πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Δεν θα υπάρχει σε δύο μέρες. Θεωρώ εγώ, στο επόμενο διάστημα, εάν πουλούνται 10 αφημί, θα πουλούνται 25 αφημί. Πολύ σύντομα. Και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όμως, ότι ακόμα και στη Β' Εθνική, τη Γ' Εθνική όπως λέμε, πλέον πρέπει να είναι ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή, ναι. Ο υπογράφων ΠΑΕ, έχει είσαι την ευθύνη. Είναι ανώνυμη εταιρεία. Και εδώ το μεγάλο ερώτημα που κάθομαι εγώ χαζός κάθε μέρα και λέω στην εκπομπή είναι, ποιοι θα αναλάβουν την ευθύνη να είναι πρόεδρος, μεγαλομέτοχος, να είναι Δέλτα Σίγμα, να βάζουν την υπογραφούλα τους. Ποιοι θα μπουν μπροστά να αναλάβουν. Δεν ξέρω αν έχεις αντιληφθεί ότι όλο αυτό το καιρό το πρόβλημα δεν είναι να βρουν ένα αφημί και να το αγοράσουν. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, Γιώργο. Το πρόβλημα είναι ποιοι θα το κάνουν. Το πρόβλημα είναι ποιος θα μπει πρόεδρος. Πώς θα χτιστεί το διοικητικό συμβούλιο. Γιατί δεν είναι γάμα εθνική όπως πρόπερση που είχαμε ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι ΠΑΕ. Αυτό ακριβώς. Είναι ΠΑΕ. Είναι ανώνυμη εταιρεία. Με ό,τι αυτό περιβάλλει. Δηλαδή με ευθύνες, με. Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Από αυτά που... Ο οργανισμός Ηρακλής δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος να βάλει μπροστά, ας πούμε, τα στήθη του. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν προκύψει οι τέτοιοι, τώρα που μιλάμε. Άρα υπάρχει και παραγωγικό θέμα. Και χάθηκε τεράστιος χρόνος να περιμένουμε τι θα κάνει ο Τόμ Παπαδόπουλος με τον Μπέο. Τεράστιος χρόνος. Σχεδόν όλο το καλοκαίρι έχουμε φάει. Νομίζω εγώ και εσύ τα έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και πάρα πολύ. Καλά, εντάξει. Δεν θέλω να ξανασυζητήσω για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, και καλά είπε και ο Φώτης ο Θεός ότι αυτός για μένα δεν υπάρχει. Ότι έχει τελειώσει, ναι. Έχει τελειώσει για μας. Τα νερά τέλει στην Ηρακλή. Βεβαίως υπάρχει και ανακοίνωση την οποία μετά τη συζήτηση με τον Φώτη σήμερα που δεν βρέθηκα μαζί του. Ήθελα να συζητήσω. Ναι, τη διάβασα πριν από λίγο. Τη διάβασα στον αέρα, ναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά και πριν από κανένα μήνα πάλι. Το είχε κάνει με τραγούδι τότε. Είχε ανεβάσει ένα τραγούδι και είχε πει ότι φεύγει. Ναι. Τώρα δεν είναι τραγούδι, τώρα ανέβασε κείμενο κανονικό.
Θα πάμε όμως μετά στο θέμα του ερασιτέχνη, γιατί είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και συναρτίζεται με το ποδόσφαιρο φυσικά. Ναι, γιατί πέφτει γιατί... στις πλάτες του ερασιτέχνη το ποδόσφαιρο πλέον. Σαφώς. Και άνθρωποι με σκέψεις θα το φώτιχνη που είναι από τον Ηράκλειο. Εδώ δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να μπορέσουν να αναλάβουν την ΠΑΕ. Την καινούργια ΠΑΕ, εν πάση περιπτώσει. Το ξαναλέω για μία ακόμη φορά. Δεν πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα το αφημί. Το πρόβλημα είναι πώς θα χτιστεί ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο να μπορέσει να διοικήσει αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Έχεις να κάνεις κάποιο είναι. Σχόλιο για τα σενάρια που προέκυψαν από τα συμβραζόμενα, γιατί μπροστά δεν ήμασταν στο ραντεβού με το Βόλο, ότι περιμένετε ένα χρόνο, μη κατεβαίνετε πουθενά φέτος ή κατεβείτε, ξέρω εγώ, στην Δέλτα Εθνική για να πάρετε το αφημί του χρόνου, γιατί φέτος η ομάδα δεν μπορεί να φύγει από το Βόλο, ενώ του χρόνου θα μπορείτε να την κάνετε ό,τι θέλετε στο Καφτατζόγλου κτλ. Εάν υπάρχει έστω και ένας Ηρακλειδέας που πίστεψε αυτά τα οποία είπε ο Μπέος, εγώ πραγματικά κλείβομαι, γιατί... Ότι θα το δώσει του χρόνου. Καλά τώρα σοβαρά μιλάμε. Και μετά θα μεταλλιώσει και θα πει δεν το δίνω του χρόνου. Δηλαδή, ναι, πώς το εξασφαλίζεις αυτό. Και άμα πέσει η κατηγορία... Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς είναι το εξασφαλίζεις. Είναι σοβαρά πράγματα, ρε Γιώργο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τώρα βέβαια, με την παρέτηση, είπε σε λίγες μέρες. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Φώτης ο Θεός να κάνει τη γενική συνέλευση που έχει προαναγγείλει να κάνει για το ποδόσφαιρο. Γιατί κάποιοι, κάπως, κάποτε, ναι, πρέπει να πάρουν, ναι, μέσω συνέλευσης μια απόφαση που πάμε. Πάμε Football League, πάμε Γάμα Εθνική, πού πάμε, τι κάνουμε, ποιοι κοίτα θα πάμε. Τώρα τι θα γίνει. Κοίτα τώρα τι θα γίνει. Θα πάμε στην Τρίγλια, θα πάμε στους, δεν ξέρω εγώ πώς τους λένε εκεί στην Κέρκυρα, τους Κρόνους Αργυράδων, πού θα πάμε. Γιατί για την Τρίγλια είναι πολύ έντονο πλέον, έτσι. Δεν πρέπει να το αποφασίσει αυτό το σώμα, να γίνει μια συνέλευση. Ποιο σώμα θα είναι αυτό, δηλαδή πάλι θα έχουμε, κοίταξε να δεις, ναι, επειδή αναφέρθηκα στην εσωστρέφεια η οποία είναι μεγάλος εχθρός για το σύλλογό μας. Θα μαζευτούν, ας πούμε, λόγω της ζέστης θέλης, λόγω του ότι έχουν ξεκινήσει άδειες, αλλά πάντα όλες οι δραστηριότητες, ούτως ώστε με όλο αυτό τον αρνητισμό, τον οποίο έχει ο κόσμος και τον καταλαβαίνω απόλυτα, συνήθως γίνονται τέτοια εποχή που ο κόσμος δεν μπορεί να μαζευτεί. Λοιπόν, αν μαζευτούν, ας πούμε, 100 άνθρωποι, 300 άνθρωποι, θα λένε μετά οι άλλοι, αποφασίσατε εσείς για τα θέματα του Ηρακλή και έχω τα από χθες τέτοια μηνύματα και τα απαντάω και λέω το εξής. Αν μπορείς να πας και δεν πας, δεν μπορείς μετά να κατηγορείς τον άλλον γιατί πήγε. Έτσι. Πάτε 10.000. Μπορείτε να πάτε 10.000, δεν ψηφίστε. Μαζί σας είμαι. Κοίταξε, επειδή είχα κάνει και μία ανάλυση πριν από λίγες μέρες από την εκπομπή μου, είχα πει κάποια πράγματα. Εάν θέλουμε να σωθεί ο Ηρακλής, εγώ θα έλεγα ότι χίλιοι εγγεγραμμένοι οι οποίοι κάθε μήνα αναβάζουν 50 ευρώ και να μαζεύονται κάθε μήνα στο ταμείο του ποδοσφαίρου 50.000 δραχμές. Αυτοί οι χίλιοι θα είναι οι μικρομέτοχοι που λέμε ή αν θέλετε αυτοί οι οποίοι τραβάνε όλη την ομάδα. Χίλια άτομα όμως κάθε μήνα 50 ευρώ οι οποίοι θα έχουν κάποιες, δεν ξέρω, αυτά τα κοιτάμε μετά. Αλλά αν δεν μπορούμε χίλια άτομα να... Γιατί φαντάσου ότι μια ομάδα στη Γάμα Εθνική, άμα έχει την οικονομική δυνατότητα να έχει κάθε μήνα 50.000 ευρώ από τον κόσμο της, πιστεύω ότι όχι απλά θα είναι με τις κατηγορίες, δεν θα έχει ανάγκη ξανά κανένα Τόμ, κανένα Τζιμ, κανένα Παπαθανασάκη και όλους αυτούς. Μήπως ξέρεις, μήπως είναι... έμαθες το νούμερο που είπε ο Φώτης ο Θεός στη συνάντηση του Καράουλου την προηγούμενη Τετάρτη για το πόσα είναι όχι. Τα τακτοποιημένα μέλη του ΓΣ? Τώρα πλέον μπορεί να είναι και 30. Πιο κάτω. Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό το πιστεύω. Βέβαια, βέβαια από εκεί και πέρα και εγώ είχα κάποιες διαφωνίες. Δηλαδή πιστεύω ότι θα μπορούσε, δεν είναι μόνο αυτό το 50 και τα λοιπά για να γραφτεί κάποιος στο ΓΣ, θα μπορούσε να γίνει και πιο εναλλακτικά, εντάξει, για να πλησιάσει ο κόσμος. Μέσα σε αυτή, δηλαδή, σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος, δεν μπορεί και τα χρυσά χρόνια να ήταν 50 ευρώ. Γιατί κακά τα ψέματα βλέπεις. Διαρκεία στο βόλεϊ, διαρκεία στο ποδόσφαιρο, διαρκεία στο μπάσκετ, μετοχές στο μπάσκετ.
Δεν μπορεί να δίνει κάποιος. Εγώ το καταλαβαίνω. Έχουν οικογένειες, θέλουν να δίνει 50 ευρώ το χρόνο και στο γάμα τμήμα Ηρακλής. Ενώ εάν υπήρχε μια ελαστικότητα, ναι, και ήταν ένα πιο μικρό ποσό, πιστεύω ότι θα πηγαίνανε μέλη. Ή να υπήρχε ένα πακετάκι. Δηλαδή αυτός, ωραία, που είναι μέλος στο γάμα σίγμα να έχει τυχή έκπτωση στο μπάσκετ, τυχή έκπτωση στο βόλεϊ κτλ. Ένα πακετάκι να μπορούσε να γίνει, να δώσει, ξέρω εγώ, ένα ποσό, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω νούμερο, που να τα παίρνει όλα μαζί. Θα μπορούσε και αυτό να ήταν λίγο ελκυστικό. Εγώ θέλω καταρχήν δεν το έχουν εκεί στο γάμα σίγμα Ηρακλής. Γι' αυτό κάποια στιγμή του συζήτησα, αλλά όχι τόσο έντονα με το πει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να δίνει 50 ευρώ το χρόνο, γιατί έχει και άλλες υποχρεώσεις. Και όπως, ναι, είπα, είναι τα διαρχείας, είναι πολλά πράγματα. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα 30 άτομα θα ήταν 1.000 και 2.000 άμα ξέρανε ότι το ποσό, ας πούμε, το οποίο δίνουν είναι πολύ χαμηλότερο. Εγώ δεν θα είμαι αυτός ο οποίος θα πω. Θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, τι να πω εγώ, 20 ευρώ το χρόνο. Γιατί το λέω. Δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, έχω την αίσθηση, τόσο πολύ τα 50 ευρώ από τα 30 άτομα ερασιτέχνης, όσο έχει ανάγκη από τα 20 ευρώ από τα 1.000 άτομα. Πώς θα γίνει? Κάτι το οποίο μπορεί ο καθένας να κάνει τη κίνησή του, να δώσει 20 ευρώ, να γινόταν μέλος και να έχει το δικαίωμα. Δεν πάει ο άλλος. Και έτσι βάλτε κάτω λίγο. 100 ευρώ είναι το βόλεϊ. 100 ευρώ είναι το μπάσκετ. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, άμα βάλεις και μπάλα. Βάλε και την μπάλα. Πώς δηλαδή, πόσο θα βάζει κάποιος 4-5 εκατοστάρικα? Είναι ένα θέμα. Τώρα θα μου πεις. Είναι ένα θέμα. Τώρα θα μου πεις. Και πώς σκέφτεσαι, ρε Στέφανε, οι χίλοι που θα βάζουν 50 ευρώ? Είναι αυτοί οι οποίοι όμως θα είναι παράγοντες. Οι χίλοι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Δεν θα είναι ο Κοσμάκης ο απλός που δεν έχει 50 ευρώ. Εννοείται. Σκέφτομαι όλο τον κόσμο του Ηρακλή, όλο τον μέγεθος, όλο τον όρο. Κακά τα ψέματα. Το πρόβλημα, ότι... ξέρεις ποιο θα ήταν, Στέφανε, αν βρισκόντουσαν αυτοί οι χίλιοι? Ναι. Μπορεί να μαλώναν μεταξύ τους και να μέναν 10 μετά. Κοίταξε, αυτό εγώ σαν σχέδιο... Για την εσωστρέφεια που είπες νωρίτερα. Ναι, ναι, κάτω από την αιγίδα του Ερεστέχνη Ηρακλή, και θα μπορούσε οποιοδήποτε από αυτούς, οποιαδήποτε μέρα θέλει, πληρωμένος φυσικά και όλα, να πηγαίνει πάνω στα γραφεία και να ελέγχει το οικονομικό κομμάτι. Να μην γίνεται αυτή η ενημέρωση που λέμε και να φωνάζει ο ένας, να φωνάζει ο άλλος. Να πηγαίνεις πάνω στα γραφεία για να πεις, παιδιά, θέλω να δω τι δώσαμε αυτό το μήνα και τι πήραμε. Ναι, ως μέλος που είμαι, έχω το δικαίωμα, θέλω να το τσεκάρω. Αυτό. Θα πηγαίνεις πάνω στα γραφεία. Αυτό σημαίνει οργάνωση. Και αυτό σημαίνει κλαμπ. Αυτό σημαίνει ένα οργανωμένο κλαμπ, το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιασδήποτε συνθήκες. Όποιες και αν είναι αυτές. Όταν έχεις, ας πούμε, να αντιμετωπίσεις τόσα προβλήματα και βλέπεις ότι οι άλλοι, ο Τόμ και ο Μομ, που δεν μπορούσαν να πληρώσουν ούτε το ίντερνετ, σοβαρά μιλάμε. Δεν σου λέω χίλιοι, βρε Κώστα. Ρε Γιώργο, δεν σου λέω χίλιοι. 500 να ήταν. 10.000 το μήνα μπορεί να μαζεύει αυτή η ομάδα. 25.000 μπορεί να μαζεύει. Πόσα. Τώρα... Έχει ένα ποσό, μία μαγιά η ομάδα, ναι, και να προχωράει. Τώρα ειδικά στη γάμα εθνική, αν θα παίξει, ή πώς τη λένε, βήτα. Νομίζω ότι αυτό είναι το εφικτό. Και όχι να περιμένουμε όχι το ένα, όχι το άλλο. Εκτός και αν βρεθούν 2-3 άνθρωποι και πούνε, παιδιά, εμείς θα αναλάβουμε τον Ηρακλή, αφήστε το σε εμάς, εμείς θα πάρουμε αφημί και εμείς θα ηγηθούμε τις προσπάθειες. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής? Μόνο για τη Football League. Πάλι. Την τρίτη κατηγορία. Εκεί μπορεί να βρεθούν κάποιοι. Που βέβαια τα ποσά δεν είναι το ίδιο όσο θα ήταν στη Super League, έτσι. Ωραία. Και μόλις ανέβει η ομάδα, τι θα γίνει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Που για να κάνεις πρωταθλητισμό στη Football League θέλεις 7-8 κατοστάρικα το λιγότερο. Ναι. Το λέω εγώ κατοστάρικα, λες και είμαι κάποιος τώρα. 700-800.000 ευρώ. Για τους επιχειρηματίες αυτούς οι οποίοι έχουν αυτή την ευρωστία και βάζουν. Μπορεί να είναι κατοστάρικα. Ναι, για μας είναι άστο. Για να κάνεις πρωταθλητισμό λοιπόν στην τρίτη τη τάξη κατηγορία στη Football League, θέλεις 30.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, που λες, OK, το καλύπτεις.
Και από εκεί και πέρα θέλεις ένα budget 700 με 800 χιλιάρικα για να κάνεις πρωταθλητισμό. Αυτό δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Υπόθηκε στη συνάντηση με τον Καράγλου που ήταν όλοι οι παρόντες. Έχουν εμπειρία και γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μαζευτήκαν εκεί να συζητήσουν. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω τι budget θέλει. Εγώ θυμάμαι τη γάμα εθνική που παίξαμε πριν 3 χρόνια. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Ναι. Ήταν ερασιτεχνική και ήταν κάτι διαφορετικό. Οπότε δεν έχω μιλάμε εικόνα για ΠΑΕ. Τι θα είναι αυτή. Μιλάμε για ΠΑΕ. Ναι, δεν έχω εικόνα δηλαδή τι παίχτες θα είναι αυτοί, τι στην περιβόητη βήτα εθνική όπως λένε. Τι τώρα, κάνουμε τώρα, τώρα τι κάνουμε, πάμε σε Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Από ό,τι ακούω θα πάμε σε Γενική Συνέλευση, αλλά όπως είπα θα είναι μια Γενική Συνέλευση με πάρα πολλά παράπονα και βεβαίως μακάρι να έρθουν κάποιοι άνθρωποι να πούνε αυτά τα οποία θέλει να ακούσει ο κόσμος και να ξεκινήσουν μια καινούργια προσπάθεια. Πρέπει να σβήσουμε από το μυαλό μας και Μπέους και Τόμ και όλους αυτούς. Πρέπει να συνεχίσουμε. Η ζωή συνεχίζεται. Δεν μπορούμε να σκύψουμε το κεφάλι. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Την επόμενη μέρα. Ποια είναι αυτή. Θα είναι η Β' Εθνική. Εκεί. Μέσα σε 2 σεζόν θα ανέβει η ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Αν είμαστε αποφασισμένοι και αν θέλουμε να το κάνουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μπορεί σε 2 σεζόν. Σε 2 σεζόν. Εδώ τόσα χρόνια τυράνε η ομάδα. Θα κολλήσουμε στη μία σεζόν. Και να μην ξανατρέχουμε πάλι προς τα κάτω. Ε. Γιατί αυτό... και με τον Τόμ Παπαδόπουλο... Όταν ήρθε, αλλιώς τα περιμέναμε ή τα προσδοκούσαμε και αλλιώς εξελίχθηκε. Από νωρίς βέβαια φάνηκε το πράγμα. Το ξαναλέω ότι ακόμα και πάλι να ανέβει η ομάδα για μία ακόμη φορά, δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να προστατευτεί. Και με αυτό το 10% αν θέλει στο ερασιτέχνη και όλα, δεν υπάρχει δυνατότητα να προστατευτεί η ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο. Το πολύ πολύ να μπορείς να πας σε μία έκτακτη γενική συνέλευση, να φωνάζεις, να κάνεις, να ράνεις. Όταν υπάρχει μεγαλομέτωχος σε τέτοιες ανώνυμες εταιρείες, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Μην κοροϊδευόμαστε. Να πάμε και στα άλλα δύο. Μπάσκετ βόλεϊ. Ναι, πριν πάμε στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, να πάμε για, να πούμε ότι για το Φόιτ Ορφέο, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό με τον αεραστέχνη. Γιατί τι γίνεται την επόμενη μέρα. Αν πράγματι ο Φώτης ενδεχομένως, γιατί έχει πάρα πολλές ώρες στο γάμα σίγμα Ηρακλής, χάνει από το χρόνο του και από τη δουλειά του πάρα πολλές ώρες και δεν ξέρω... Και ποιος θα γίνει η Φώτης Θεός πλέον. Πώς? Ποιος θα γίνει η νέος Φώτης Θεός. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αν παραιτηθεί οριστικά, έτσι. Γιατί ο ΓΣ Ηρακλής είναι η μητέρα του συλλόγου. Και βεβαίως θέλει μυαλό και συναντήσεις και παντού. Και πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία ακόμα και τώρα που υπό αυτές τις συνθήκες είναι Ηρακλής, είναι κάποια πράγματα τα οποία εάν γίνουν εξασφαλίζουν το μέλλον όλου του συλλόγου. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή οι υπεύθυνοι του Ηρακλή, το ερασιτέχνη Ηρακλή, κάνουν κάποιες επαφές και πρέπει να έχουν επαφές. Σε 2 μέρες ενδεχομένως θα έχουμε άλλη κυβέρνηση, θα αλλάξουν νόμοι, θα έχουμε πολλά, πάρα πολλά θέματα τα οποία θα τρέχουν. Άρα σημαίνει ότι πρέπει η διοίκηση του Ηρακλή να είναι πολύ στιβαρή. Το ερασιτέχνη Ηρακλή. Γιατί χωρίς ερασιτέχνη Ηρακλή, χωρίς τη βαρύ διοίκηση ερασιτέχνη Ηρακλή, δεν νομίζω ότι υπάρχει σύλλογος. Μετά θα παρεμβαίνουν για μία ακόμη φορά όλοι αυτοί οι. Αν δεν κάνω λάθος, τον Οκτώβριο είναι το deadline να ανανεωθεί του πρωτοδικείου η διοίκηση. Ναι, τον Οκτώβριο. Νομίζω είναι τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο. Στο μπάσκετ. Σήμερα ήμουνα, γιατί είχα και εγώ και το γιο μου, ήταν πολλά παιδιά από το Θερμαϊκό Θέρμης, που είναι και ο γιος μου, ήταν στο ΚΑΠ του Ηρακλή. Ναι. Αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι εκεί γίνεται ειδικά πολλά πιτσιρίκια, χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα που δούλεψε πάρα πολύ και ο Δημήτρης ο Καλαϊτίδης, ο οποίος το αγαπάει αυτό που κάνει. Ήταν και ο Γιάννης ο Δαμαλής, ήταν πολλοί προπονητές, ήταν πετυχημένο. Αυτό το ΚΑΜΠ, το οποίο πραγματικά με κάνει και χαίρομαι, γιατί είχε. Δεν πιστεύω να μας κέρδισε ο δικός σου. Όχι, όλοι μαζί παίζανε. Όλοι μαζί. Πέρυσι η ομάδα του, γιατί φέτος θα παίξει, έπαιζε στα μίνι και προπαιδικό θα παίξει. Πέρυσι το καλάθι κέρδισε ο Ηρακλής στο Θερμαϊκό. Το ξέρω, τα κάνεις επίτηδες να σου δώσουμε λεφτά μετά, να τον φέρουμε πίσω. Το ξέρω. Πριν πούμε για τον μπάσκετ, ο Μάνος, ο γνωστός,
Λέει, μισό λεπτό, η φετινή K19 δεν μπορεί να παίξει και να πάρει απευθείας στην άνοδο. Ποια 900 χιλιάρικα μας δουλεύουν, άντε ρε, φτάνει πια. Δεν ξέρω αν βάλουμε... Δεν ξέρω, επειδή και εσύ επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, επειδή είμαι άσχετος επί του θέματος. Ναι. Και δεν ξέρω αν έχει δίκιο ο Μάνος, γιατί δεν ξέρω... Το να παίξει, λέει ο Μάνος, η K19 στην Football League και να ανέβει τρένο. Δεν ξέρω αν... Δεν μπορώ να υπογράψω ότι θα ανέβει τρένο η K19 χωρίς έμπειρους παίκτες και τα λοιπά. Βέβαια. Γιατί σε αυτό το επαγγελματικό επειδή πρωτάθλημα... Επειδή πήρε το πρωτάθλημα με αντιπάλους που ήταν ίδιας ηλικίας. Δεν παίξανε μέσα με 30 άριδες. Πήρε το πρωτάθλημα της K19. Άλλο το 18 στην Ελλάδα, μην κοιτάμε την Ευρώπη, και άλλο 35 στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα μπορούν να κάνουν πρωταθλητισμό και να ανέβουν... Συμφωνώ. Και να παίξει αυτή. Άσε που εδώ πέρα τώρα θα γίνει πολύ μεγάλο έγκλημα. Ήδη γίνεται. Τι εννοείς? K19, K17, K15, K13. Πού πάνε τώρα? Κανείς δεν ξέρει. Ασχολείται κανένας? Πού θα πάνε τώρα αυτά τα παιδιά? Κανείς. Έχω την αίσθηση ότι... Περιμένουν. Αυτός ο οποίος... Αλλά κάποια θα χαθούν. Να... Πώς θα τα περιμένουν? Γι' αυτό και είπα ότι είναι σημαντικό το θέμα του Ερεστέχνη Ηρακλή. Θα μπορούσε και μετά το χλωροτάπητα που έφτιαξε ο Ηρακλής. Να τα αγκαλιάσει και να τα έχει μαζί του να μέχρι να γίνει κάτι. Να για να πάρει το γάμα σίγμα Ηρακλής μέχρι να γίνει, ναι. Μέχρι να γίνει η ΠΑΕ. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό και είπα ότι όλα περνάνε από τον Ερεστέχνη Ηρακλή. Στο μπάσκετ η απόφαση που συζητείτε φυσικά τις τελευταίες μέρες, Στέφανε, είναι αυτή για τον προπονητή. Απόφαση του κυρίου Δρακόπουλου. Ναι, τέλος ναι. Ο Μέξας, μια ανάσα ο Γιάννης ο Καστρίτης. Τον οποίο περιμένουμε να γυρίσει την Κυριακή από το Ηράκλειο που είναι με την Εθνική Νέων και Δευτέρα Τρίτη ναι. να προχωρήσει. Κοίτα. Κοίτα. Επειδή μιλάμε και επειδή το ξέρω καλά όσο μπορώ το άθλημα, περιμένω να δω και τη δουλειά του Καστρίτη. Οι παίχτες και οι προπονητές έρχονται και παρέρχονται. Ειδικά στο μπάσκετ το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Ακόμα και αγαπητοί άνθρωποι θα έρθουν, θα φύγουν κτλ. Έτσι είναι το μπάσκετ. Ειδικά στη μεγάλη κατηγορία είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι αναπόφευκτα. Τώρα, κρίνονται όλοι στο τέλος της χρονιάς. Εάν θα ήταν σωστή η επιλογή αυτή του προπονητή, θα φανεί στο τέλος της χρονιάς. Το αποτέλεσμα. Εάν δεν ήταν σωστή. Το αποτέλεσμα σε όλα μετράει. Τώρα δεν ξέρω τι επαφές έχει. Γιατί ξέρετε κάτι. Όταν είναι να επιλεχθεί ένας προπονητής, το ξέρετε όλοι πολύ καλά, είναι από πίσω μάνατζα, ρέι, φίλοι, όλα αυτά. Δεν είναι η επιλογή έτσι εύκολα, δεν γίνεται ένας προπονητή. Τώρα από εκεί και πέρα κάτι θα ξέρει περισσότερο ο κύριος Δρακόπουλος και επέλεξε τον Καστρίτη. Θα φανεί στο γήπεδο. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά είναι κοντά. Ναι, γιατί θλίβομαι και στο Facebook που βλέπω πολλά αδέλφια που μαλώνουν μεταξύ τους για την προπονητολογία, για όλα αυτά κτλ. Παιδιά, αυτά πάντα έτσι είναι. Καλά, αυτά το έλεγα και νωρίτερα έτσι. Στο Facebook μπορούν τα αδέλφια μας να μαλώνουν και γιατί έχει ζέστη σήμερα. Δεν είναι. Το Facebook έχει παραγίνει λίγο το κακό. Έχει παραγίνει. Το θέμα είναι ότι ας περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, είναι νέοι και οι δύο. Και ο απερχόμενος, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ, και ο Νιν, είναι νέοι άνθρωποι, δεν ξέρω τι έχουν, τι ιδέες έχουν στο μυαλό τους, τι πώς θα φανεί, όλα στο γήπεδο φαίνονται. Όλα στο γήπεδο φαίνονται. Και καλό είναι όλοι να χωρίζουν σαν φίλοι, γιατί το μπάσκετ κάνει κύκλους. Βέβαια. Σήμερα είσαι, αύριο φεύγεις, μετά αύριο ξανά είσαι. Βέβαια. Καλό είναι να κρατάνε καλές σχέσεις. Το μυστικό πιστεύω στον μπασκετικό κόσμο είναι όλοι να έχουν καλές σχέσεις. Να κρατάς καλές σχέσεις. Λοιπόν. Είναι ανάγκη, επιτακτική ανάγκη. Πετοσφαίριση. Γιάννης Ορφανός. Κώστας Προύσαλης. Αντώνης Μπουράκης. Ανανέωσαν, παρέμειναν, ανακοινώθηκαν και τους ακούσαμε όλους εδώ αυτές τις μέρες στην ώρα για μπλε. Περιμένουμε τους δύο ξένους. Περιμένουμε κι άλλα διαρκείας για να έρθουν δύο ξένοι. Γιατί χωρίς Μαρουλάκη δεν έρχεται κανένας. Λεφτά άρα δηλαδή. Διαρκείας. Ναι. Και περιμένουμε και τις υπόλοιπες ανανεώσεις κινήσεις Ελλήνων παικτών, γιατί φέτος, όπως μας είπε ο Γιάννης Ορφανός εδώ στην εκπομπή της προάλλης, Στέφανε, πάνε σε δύο ξένους. Δύο και καλούς, από το τρεις και βλέπουμε. Αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας, αυτό ισχύει στο βόλεϊ. Πώς το βόλεϊ δηλαδή μπόρεσε και μάζεψε
έστω αυτά τα 25-30 χιλιάρια για να κάνει το ξεκίνημα. Βέβαια χρειάζονται άλλα τόσα, ίσως και περισσότερα. Βέβαια, για, και για την τρύπα την περσινή και για προκαταβολές, μεταγραφές. Ναι, αλλά βλέποντας ο κόσμος να γίνεται μια έτοιμη προσπάθεια, έδωσε χρήματα. Όταν παίρνει διαρκείας κάποιος από τον Ιούνιο μήνα και ενώ το πρωτάθλημα ξεκινάει τον Οκτώβριο, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος αγαπάει την ομάδα και όταν βλέπει μια σωστή προσπάθεια να γίνεται, τη βοηθάει. Αυτό είναι το μυστικό και πιστεύω ότι θα βοηθήσει και άλλο κόσμο στο βόλεϊ. Γιατί ξέρουν ότι αυτή η ομάδα με όλα τα προβλήματά της, με χωρικό μόνο τον κόσμο, κατάφερε κάποια πράγματα πέρυσι τα οποία ήταν αδιανόητα την αρχή της χρονιάς. Παίξαμε πάλι Μπενφίκα. Στη τετράδα. Ναι. Παίξαμε με Μπενφίκα, παίξαμε στους τέσσερις του κυπέλου. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν πολύ σωστές και οι επιλογές. Γιατί ο Κώστας ο Προύσαλης φάνηκε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Έκανε καλό πρωτάθλημα πέρυσι, πολύ καλό πρωτάθλημα. Για τον Πιτσιρικά ένα έχω να πω ότι εάν δουλέψει στην πρώτη μπάλα στην υποδοχή, θα είναι ένας από τους καλύτερους λίμπερο που περάσανε ποτέ. Στην άμυνα είναι καταπληκτικός. Στην άμυνα είναι καταπληκτικός. Και για να μην μπερδεύονται. Στην πρώτη μπάλα από το σερβίς θέλει λίγο να δουλέψει. Υποδοχή, στην υποδοχή, ναι. Ναι. Αλλά ναι. Στο να βγάζει άμυνα από επιθέσεις αντιπάλου είναι καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Δεν πέφτει. Πολύ ρεφλέξ. Κουνούπι, τίποτα δεν πέφτει. Πολύ ρεφλέξ, πολύ πολύ καλός. Αυτό που λες, καλός. Υποδοχή λίγο. Λίγο υποδοχή. Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό ότι παρέμεινε και ο Μπουράκης. Από εκεί πέρα για τον Ορφάνο, ό,τι και να πω είναι λίγο. Είναι ένα παιδί ποιον τόνων, ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πάρα πολλές ώρες, ασχολείται όλη την ημέρα με την ομάδα και ένας άνθρωπος ο οποίος θα κλείσει 5 χρόνια στο σύλλογο. Είναι πέμπτη χρονιά, ναι. Είναι πέμπτη χρονιά. Πολύ σημαντικό. Τώρα γελάω γιατί σκέφτομαι μια ατάκα του Απόστολου Βαβακίδη για τον Ορφάνο, αλλά δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Το Αποστόλης είναι από τα παιδιά τα οποία τρέχουν πάρα πολύ για το βόλεϊ και έχει βοηθήσει στα μέγιστα. Έχει κάνει πράγματα Αποστόλης τα οποία πραγματικά του βγάζει το καπέλο. Βγάζει το καπέλο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το σύλλογο. Μα πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι. Έχω πριν κλείσουμε γιατί θέλω να πάω να δώσω και να πούμε δύο πράγματα και για την ομάδα Πόλο που σήμερα κέρδισε τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και πάει για άνοδο. Την ομάδα Πόλο του Ηρακλή, να μιλήσουμε με τον Έφορο. Μπράβο. Να πω ότι αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, πριν από λίγα λεπτά, ο Γιώργος Ασπουγαλής, αυτό το απίστευτο κολυβητικό ταλέντο του Ηρακλή, πήρε το ασημένιο μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες του Καζάν ως αθλητής κολυβητής του Ηρακλή. Αυτή τη στιγμή και αυτή την είδηση δεν θα την ακούσετε κάπου αλλού. Συγγνώμη που το λέω. Ο Γιώργος Ασπουγαλής αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος στην Ευρώπη στο αγώνισμά του στο κολύμπι. Και πολύ σύντομα θα το δούμε και πρώτο. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο όχι απλά δουλεύει, το έχει. Είναι ένας εξαιρετικός κολυμπητής. Είναι από τα παιδιά τα οποία θα ξεχωρίσουν πολύ σύντομα. Μιλάμε για 17 χρονών, 16 πόσο είναι, 16-17 χρονών. Εκεί. Πολύ σύντομα θα δώσει πολύ μεγάλες χάρες. Πολύ μεγάλες χάρες σε όλη την Ελλάδα. Μόλις τώρα με ενημέρωσαν από το κολυμπητικό τμήμα, ευχαριστώ. Και φυσικά θα το πούμε, στα 50 πρόστριο είναι στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Καζάν με χρόνο 28-16. Πρώτος ήταν ο Ρώσος, ο Βλάντισλαβ Γκερασιμένκο. Εντάξει, θα τον κάνουμε μια χαψιά αυτόν του χρόνου, τον Γκερασιμένκο. Εννοείται. Και θα πάρουμε και το χρυσό. Και το σπουδαίο είναι ότι αυτή τη στιγμή στο Καζάν, Ελλάδα, Ηρακλής. Μπορεί για κάποιους να μην λέει τίποτα αυτό. Εμάς μας αρέσει αυτή η είδηση. Μας αρέσει πάρα πολύ γιατί πάνω απ' όλα είμαστε σε όλα. Έτσι. Και στο τάβλι Ηρακλής είμαστε. Λοιπόν, σε καληνυχτώ για να πάω και στο Πόλο. Εγώ σε ευχαριστώ. Σε κανένα δύο ωρίτσες θα τα πούμε. Σε κανένα δύο ωρίτσες θα σου δώσουμε σκυτάλι εδώ, ναι. Να σε καλά, Γιώργο. Καλό βράδυ. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Ασπουγαλή, στον προπονητή του Μίλτο το Χαλκιά που είναι μαζί στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Καζάν. Ασημένιο μετάλλιο πριν από λίγο στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στα 50 μέτρα πρόστιο. Αυτό το παλικάρι
που συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει και μας κάνει περήφανος σε πολύ μικρή ηλικία. Πολλά μπράβο. Και έχει μέλλον μπροστά του πολύ μεγάλο. Λοιπόν, από τα πολλά μας συγχαρητήρια που θα ξαναδώσουμε και ακόμη μια φορά στον Γιώργο τον Σπουγαλή, τον κολυβητή του Ηρακλή, που πριν από λίγα λεπτά στο Καζάν, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πήρε το ασημένιο μετάλλιο στα 50 μέτρα πρόστιο. Παραμένουμε στον υγρό στίβο και πάμε στα παλικάρια μας του Πόλο. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον έφορο του τμήματος, τον κύριο Παντελή Χατζηκυριάκο, που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Τι κάνετε? Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Ηράκλη. Συγχαρητήρια για την πρώτη σημερινή νίκη με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Πρωί-πρωί, 10 η ώρα ήταν το παιχνίδι και εύχομαι να συνεχίσετε ανάλογα και μακάρι να έρθει και ο στόχος που έχετε θέσει για φέτος, της Ανόδου. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου στο Γιωργάκη από το κολυμπητικό. Που τον ξέρετε πολύ πάντα καλά φυσικά. Απλά, Γιώργο, είχαμε μία ατυχία εμείς προχθές. Ο τερματοφύλακάς μας επάνω στην προπόνηση έσπασε τα 3 δάχτυλά του. Πω. Και σήμερα ποιος αυτό έπαιξε? Αυτό ήταν ο δεύτερος τερματοφύλακας. Αλλά δεν είναι τόσο έμπειρος το παιδί και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά ήρθε η νίκη σήμερα, η πρώτη. Ήρθε η νίκη. Οι νίκες θα έρθουν, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλό team. Έχουμε πολύ καλό επιτελείο. Σε αυτό έχουν βοηθήσει πάρα πολύ όλοι οι παίχτες, όλα τα παιδιά του Ηρακλή, γιατί είναι ηρακλάκια πραγματικά. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενωθεί και να σηκωθεί πάλι ο Ηρακλής στα πόδια του. Τα προβλήματα είναι πολλά, τα γνωρίζεις τα πιο πολλά. Ναι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Κάνετε μια προσπάθεια να, τα λέγαμε και από πέρυσι που είχε ξεκινήσει, να ξαναχτίσετε πράγματα στο πόλο του Ηρακλή, που δυστυχώς βρέθηκε αρκετές κατηγορίες κάτω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ήταν και στην Α1. Τώρα απομένουν 4 αγώνες σε πρώτη φάση ή 3? Άλλοι 3 αγώνες είναι. Mm-hmm. Έχετε αύριο, είναι αύριο 2. Το πρωί. Ναι, να πούμε το πρόγραμμα. Αύριο. Ναι, ναι, αύριο το πρωί είναι στις 11 η ώρα με την Νεάπολη. Παίζουμε με την Νεάπολη. Στο Εθνικό πάντα, έτσι. Στο Ποσειδόνιο. Στο Ποσειδόνιο. Νομίζω ναι, ναι, ναι. Η ανακοίνωση που διάβασα χθες στο Εθνικό έγραφε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εσείς ναι, τη διορθώσαμε καλύτερα. Μετά. Α, τη διορθώσατε. Okay. Μετά. Να το διορθώσω και εγώ τότε, να μην λέω Εθνικό. Για κάποιο και το απόγευμα 7.30 ώρα. Και το απόγευμα 7.30 ώρα παίζουμε τον Πανσεραϊκό. Mm-hmm. Την Κυριακή λόγω των εκλογών δεν έχουμε αγώνες. Και τη Δευτέρα το απόγευμα 8 η ώρα παίζουμε με το Μακεδονικό. Και ο στόχος είναι να προκριθείτε στους αγώνες που θα γίνουν αύριο. Αύριο λέω, που θα γίνουν στην Αθήνα, συγγνώμη. Εννοείται, εννοείται. Για την άνοδο στην επόμενη κατηγορία, έτσι. Για την άνοδο στην πίτα κατηγορία, ναι. Γιατί ο Ηρακλής δεν μπορεί να παίζει στη γάμα κατηγορία και στην πίτα, γιατί είναι και τα μεγάλα σαλόνια. Ήτανε πρωταγωνιστούς σε 50 ολόκληρα χρόνια. Έτσι ακριβώς. Με σπουδαίους αθλητές. Και στο πόλο με μεγάλη ιστορία. Αθλητές, με σπουδαίες διακρίσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, στα κύπελα, στο πανευρωπαϊκό, με τις γυναίκες, με τα πάντα, με πολλά, πολλά, πολλά. Πολλές διακρίσεις. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα? Βέβαια είναι σοβαρό αυτό το πλήγμα με τον τερματοφύλακα που μας είπατε, αλλά για τους αγώνες αυτούς υπάρχει αισιοδοξία ότι έστω και με τον δεύτερο τερματοφύλακα μπορεί να έρθει η πρόκριση? Κοίταξε Γιώργο μου, τα παιδιά καταβάλουν τη μεγαλύτερη προσπάθεια. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Από τον Πέτρο τον Κότση, τον αρχηγό της ομάδος, μέχρι τον κύριο Ζησόπουλο, τον Γιάννη, τον προπονητή, που τον θέλω να τον ευχαριστήσω και δημοσίως, που ανέλαβε εδώ και 2 μήνες στην ομάδα και τους συγκρότησε και τους συντόνισε και έχουν κάνει θαύματα σε αυτό το μικρό χρονικό περιθώριο. Γιατί όλο το team το δικό μας, όλοι οι αθλητές ήταν, έτυχε να είναι φαντάρι κτλ. Είναι πολλές δυσκολίες, αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά ενωθήκαμε, σταθήκαμε στα πόδια μας. Όπως πρέπει να σταθεί όλος ο γυμναστικός σύλλογος, όλες οι ακαδημίες του ερασιτέχνη. Τώρα που λέμε για ερασιτέχνη, είστε στη διοίκηση του ΓΣ, πέρα από έφορος του τμήματος του Πόλο. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί πριν κάποιες ώρες. Ο Φώτης ο Θεός, ο πρόεδρος, έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ότι σε λίγες μέρες θα παραιτηθεί. Δεν μπορώ να μην ζητήσω το σχόλιο σας γι' αυτό.
και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, για την σκληρή καθημερινότητα που έχετε στο γυμναστικό σύλλογο. Κοίταξε, ο Φώτης ο Θεός καταβάλει μια προσπάθεια να όλη η διοίκηση δηλαδή του γυμναστικού συλλόγου να σταθεί ο Ηρακλής όρθιος. Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τόσα πολλά προβλήματα που δεν είναι ένα και δύο και τρία και πέντε και τα οποία μπορούν να λυθούν. Αυτά τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, Γιώργο. Έχουμε κάνει απείρες συζητήσεις και τα λοιπά. Τα γνωρίζει και ο κόσμος ο πιο πολύ στο Ηρακλή. Καλός ή κακός θα είναι ένα πλήγμα αν φύγει ο Φώτης ο Θεός. Μετά τι γίνεται, τώρα, εκείνη το ερώτημα. Η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη, εγώ την βλέπω, σχεδόν ακατόρθωτο. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω μιλήσει ακόμα με τον Φώτη να δω τις προθέσεις του κτλ. Αλλά έχει πιεστεί πάρα πολύ τελευταία. Mm-hmm. Γιατί ο γυμναστικός σύλλογος, παρόλο τους πενιχρούς πόρους που έχει, που δεν έχει τίποτα σχεδόν κτλ, τα γνωρίζεις, προσπαθεί και στηρίζει όλα τα τμήματα. Και εμάς μας στηρίζει και όλα τα τμήματα βασικά και εμάς ακόμα πιο πολύ και η βοήθεια είναι πολύτιμη, καταλαβαίνεις, γιατί εμείς δεν έχουμε ούτε εισιτήρια, ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε τίποτα. Ναι. Μακάρι να βρεθεί λύση, αλλά... γιατί ξέρω ότι η καθημερινότητά σας, ειδικά για εσάς τους εφόρους και η προσπάθεια των γονιών που για ακόμη μια φορά εγώ τους δίνω συγχαρητήρια ούκο λίγες φορές μέσα από την εκπομπή που οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους, γράφουν τα παιδιά τους στα τμήματα του ερασιτέχνη, είναι μεγάλη. Αλλά όπως είναι μεγάλα και τα προβλήματα που έχετε κάθε μέρα να ξεπεράσετε μπροστά σας, έτσι. Έτσι ακριβώς. Κοίταξε να δεις, όσον αφορά τη δικιά μας την οικογένεια του Πόλο, εμείς είμαστε λίγο πατροπαράδοτοι, να σου το πω έτσι. Μέχρι και τους προπονητές, δηλαδή, έχω πολύ καλούς προπονητές που είναι παιδαγωγοί. Πρώτα είναι παιδαγωγοί και μετά είναι προπονητές. Δηλαδή εμείς κρατάμε το ευζήν, δηλαδή του αθλητισμού, για να καταλάβεις, δηλαδή διδάσκουμε παιδεία μέσω του αθλητισμού, Γιώργο. Ήθος, πειθαρχία, δηλαδή είναι, για να σου δώσω να καταλάβεις, οι κίνδυνοι έξω στην κοινωνία παραμονεύουν από αλητίες, από ναρκωτικά, από χίλια δύο πράγματα. Πολλά. Ακριβώς. Εμείς μέχρι και τα παιδιά τα 15 χρόνια που κατεβαίνουν κάτω για βόλτα για πρώτη φορά στην Αριστοτέλους, όλος και όλο τυχαία θα βρεθούν δύο μεγαλύτερα παιδιά, γιατί οι μεγάλοι πρέπει να προσέχουν τους μικρούς, οι μικροί να έχουν πρότυπα τους μεγάλους. Καταλαβαίνεις πώς γίνεται αυτό. Οικογένεια. Πράγμα που δεν γίνεται σε άλλες ομάδες. Αυτό είναι πασιφανές δηλαδή. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στα παιχνίδια τα δύο που έχετε αύριο και το τελευταίο της Δευτέρας. Να πάνε όλα καλά. Περαστικά στο παλικάρι. Να μεταφέρετε τις ευχές μας στον τερματοφύλακα. Μακάρι να είναι έτοιμος για τη δεύτερη και τη τελική φάση. Στην Αθήνα. Μακάρι να προλάβει. Μακάρι. Και καλή δύναμη για το ΓΣ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και στην αντρική ομάδα Πόλο του Ηρακλή που σήμερα κέρδισε τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Έχει μπει στη μάχη της ανόδου από την τρίτη εθνική που βρίσκεται, να ανέβει κατηγορία. Και ακούσαμε τον κύριο Παντελή Χατζηκυριάκο, τον έφορο του τμήματος. Κλείνουμε. Τι πράγμα είσαι. Τι να τον κάνω τώρα, για πες μου. Τι να το κάνω που χειρονομεί την ώρα της εκπομπής μου. Χειρονομεί. Συνεχίζει να χειρονομεί. Κλείνουμε, δίνουμε σκητά. Μόνος είσαι. Μόνος. Έχεις... Ναι, το είδα. Να το πω ή να το αφήσω έκπληξη. Όχι, δεν λέω τίποτα. Μ' αρέσει να τους έχω έτσι λίγο στα σκηνιά. Ακολουθεί Ζάχος Ντρούλινγκ που έχει guest star να μιλήσουν. Αυτή τη φορά τηλεφωνικό guest star. Όχι, συνήθως φέρνει εδώ φίλους δίπλα του. Αυτή τη φορά ναι, πήγανε για μπάνιο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για την Δευτέρα ως ώρα για μπλε. Στην κλασική μας ώρα. Για ακόμα μία φορά, επειδή ευχάριστες ειδήσεις στον Ηρακλή είναι κάτι σπάνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλά συγχαρητήρια στο σπουδαίο ταλέντο του κολυβητικού τμήματος του Ηρακλή, τον Γιώργο τον Ασπουγαλή, στον προπονητή του, τον Μίλτο Χακιά που είναι μαζί στο Καζάν, σε όλους στο τμήμα του Ηρακλή που κάνουν τεράστια δουλειά. Στον Γιώργο Ασπουγαλή, επαναλαμβάνω, που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος στην Ευρώπη στα 50 μέτρα πρόστιο. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
Συγγνώμη, δεν κλείνω ακόμα. Χρωστάω μήνυμα. Επειδή έκανες χειρονομία, γι' αυτό επίτηδες, σας τρενάρω. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος από τη Βοστόνη γράφει: Γιώργο, καλησπέρα. Από τη στιγμή που δημιουργείται λέσχη, εντολή είναι όλα τα τμήματα του Ηρακλή να επικοινωνούμε για να βρίσκουμε λύσεις. Θα υπάρχει ένα άτομο σε κάθε τμήμα που θα ακούει τα προβλήματα και θα τα μεταφέρει στη λέσχη. Μακάρι να πάνε όλα καλά, Γιωργάρα μου. Να είσαι καλά. Χαιρετισμού στην Κιανόλευκη Βοστόνη. Τώρα να κλείσω, μπορώ. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.